Θα ήθελα να σας πω ότι τα φάρμακα, θα έχετε στο μυαλό σας, ότι δεν έχουν να κάνουν με αυτό το πράγμα για το οποίο έχετε εκπαιδευτεί να νομίζετε ότι κάνουν. Τα φάρμακα είναι μία σύμβαση. Όταν κάνουμε μάθημα φαρμακολογίας στο πανεπιστήμιο, εμείς σας δηλώνουμε ότι η ουσία, ξέρω εγώ, φιναστερίδη, κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτό που τελικώς εσείς χορηγείτε στον άρρωστο, δεν είναι η ουσία φιναστερίδη. Είναι η φιναστερίδη, η οποία μπορεί να είναι μερικά μίλιγκραμμα, αλλά μέχρι το γραμμάριο που έχει το χάπι, έχει μέσα του κόσμου τα άλλα πράγματα. Αυτό δε που ουσιαστικά περιγράφεται ως λειτουργίες της φιναστερίδης, είναι οι λειτουργίες του τελικού προϊόντος. Εάν αυτό αλλάξει έστω και στο ελάχιστο, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα δουλεύει. Και γι' αυτό το λόγο η πρωτογενής έρευνα έχει να κάνει με την τελική δράση του τελικού προϊόντος, όχι του δραστικού συστατικού αυτού καθ' αυτού. Το δραστικό συστατικό από μόνο του μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Δηλαδή μπορεί να καταστρέφεται στο στομάχι, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με τα λευκώματα και μέχρι να μεταβολιστεί, μπορεί να είναι προφάρμακο και αν έχετε υπατική δυσλειτουργία να μην δίνει ποτέ την δραστική του μορφή και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, έχω και λίγο πρεσβειοποία. Το φάρμακο ως προϊόν παράγεται από τη λέξη φέρον και άκος, που είναι η θεραπεία. Εάν δεν είναι ικανό να μας θεραπεύει, δεν χρειάζεται να το συμπεριλάβουμε καθόλου στις επιλογές μας. Έτσι λοιπόν, για αρχή, και μια που έχουμε και τη σχετική κρίση, φάρμακα που ορίζονται ως δυνητικός δρόντα, νοοτρόπλο, φτύλ, μπρασάν, δεν θα τα συμπεριλαμβάνετε ποτέ στην επιλογή σας. Δεν έχουν καμία δράση, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ από καμία μελέτη ότι δουλεύουν και έχουν πάντα ανεπιθύμητες δράσεις. Αυτό επίσης που εκπαιδευτήκατε εσείς ως φοιτητές στη φαρμακολογία ήταν ότι τελικώς θα χρησιμοποιείτε ένα φάρμακο. Στη φαρμακολογία δεν μίλησαμε ποτέ, δώστε και τρία μαζεμένα. Το έχετε ακούσει ποτέ, αν κάποιος το άκουσε, εγώ θα γίνω αστρόπλιο. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ το δεύτερο φάρμακο στη μοντελοποίηση της δράσης. Γιατί αμέσως γεννάει μία έννοια που όλοι την έχουμε λίγο έτσι σε άσχημη περιοχή, που είναι η αλληλεπίδραση. Αν βάλουμε και τρίτο φάρμακο, κανένας δεν μπορεί να σας πει τίποτα για τις αλληλεπιδράσεις. Αν πάρετε μια τυπική συνταγή γριάς που έχει μέσα 7 φάρμακα την κάθε σελίδα, καταλαβαίνετε ότι απορεί οποιοδήποτε πώς αυτή μπορεί και να γίνεται καλά. Δεύτερο, θέλουμε την μικρή δόση. Δεν θέλουμε, καλημέρα, πάρε 7 γραμμάρια. Θέλουμε να δίνουμε τη μικρότερη δόση, η οποία θα κάνει καλά τον άνθρωπο. Δεν τον φλωμώνουμε. Και προφανέστατα πρέπει να συνεκτιμάμε ένα κάρο άλλες καταστάσεις που μπορεί να τις κουβαλάει ο ασθενής. Διότι το μοντέλο υπερτασικός, για παράδειγμα, δεν υπάρχει στην πρακτική. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω και τον κλινικό, με εντυπωσίαζε μια ανοησία που λέγαν πάντα οι κλινικοί συνάδελφοι, αυτά που μαθαίνετε στα βιβλία δεν είναι ποτέ έτσι στην πραγματικότητα. Συγγνώμη, όταν λέει κλινικός, αποφάσισε κάποια στιγμή, όταν ήταν αναπληρωτής, επειδή έχει τελειώσει και φαρμακευτική και ιατρική, να κάνει και ειδικότητα. Και έκανε και ειδικότητα γενικού γιατρού. Αυτό είναι. Λοιπόν, όλοι κάνουν λάθη. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία που έχουμε μπροστά μας στο βιβλίο φαρμακολογίας έναν υπερτασικό. Ο υπερτασικός του βιβλίου φαρμακολογίας δεν είναι ασθενής, είναι υγιής με μία δυσλειτουργία. Έχει υπέρταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Απλούστατα, επειδή η φαρμακολογία είναι επιστήμη, όπως είναι η χημεία, η βιολογία κτλ., και στις επιστήμες δουλεύουμε με προσέγγιση μοντέλου, δηλαδή δεν πάμε στην περιοχή, βλέπουμε το χάρτη, έτσι έπρεπε να έχουμε ένα απλό πράγμα. Δεν είναι ότι δεν. Απλό είναι το λειτουργικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να γίνεται ιατρική επιστημονική. Πρέπει λοιπόν να υπολογίζουμε τη συνοσιρότητα, διάφορα άλλα φάρμακα που προφανώς παίρνει για άλλες δουλειές. Τι τρώει, ξέρετε όλοι, όταν φας πρασινάδες και παίρνεις κλοπιδογρέλι, μπορεί να έχεις αιμορραγικά επεισόδια. Ξέρετε όλοι τι σημαίνει συμπληρώματα διατροφής. Ξέρετε όλοι όλα αυτά τα βοτάνια που είναι οι γυναίκες που έχουν δυσκολιότητα κατά κάνουν κτλ. Ότι σαφέστατα κάνουν χάλα στις λύσεις μυκές, είναι σάρα φάρμακα που έχουν ίδιες δράσεις, μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα και πάει λέγοντας. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία έχουμε ότι μπορεί να μην μας δουλέψει η δόση. Η δόση μπορεί να είναι μικρή, να βρίσκεται ο ασθενής σε τέτοια κατάσταση που να μην τον φτάνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πηγαίνουμε σε σταδιακή αύξηση της δόσης και σταδιακά να βάζουμε το δεύτερο φάρμακο, αν θα χρειαστεί να βάλουμε ένα ενισχυτικό ή οτιδήποτε άλλο. Και γιατί είμαστε τόσο προσεκτικοί να ξεκινάμε από χαμηλή δόση, μετά να την αυξάνουμε, σιγά σιγά να βάζουμε δεύτερο τρίτο φάρμακο? Διότι τα φάρμακα δεν έχουν πάντα αποτέλεσμα.
είναι δοξασία ότι όταν δώσω ένα φάρμακο αυτός θα γίνει καλά. Και για να δούμε αν ένα φάρμακο δουλεύει, έχουμε διάφορους δείκτες. Ένας αξιοπρεπής δείκτης είναι αυτός που σας έχω βάλει εδώ, ο number need του τρίτου, θα δείτε αργότερα τι είναι. Έχουν πάντα ανεπιθύμητες δράσεις. Δεν υπάρχει φάρμακο απαλλαγμένο ανεπιθύμητων δράσεων. Έχει πάντα τοξικότητα, μπορεί να είναι οξία ή χρόνια. Η τοξικότητα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε συνήθως στην κλινική πράξη, είναι ότι μπορεί να είναι υποκλινική. Για παράδειγμα, οι στατίνες πάντα κάνουν ραβδομιόλυση. Σε ελάχιστη δόση. Δεν γίνεται να μην κάνει ραβδομιόλυση. Απλώς, επειδή είμαστε βιολογικό σύστημα και είναι δυναμικό, μπορούμε συνεχώς να την καλύπτουμε τη βλάβη. Όταν υπερβούμε μια δόση, δεν μπορούμε να καλύψουμε τη βλάβη και εκδηλώνεται κλινική ραβδομιόλυση. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για τις στατίνες, γιατί και η καρδιά είναι γραμματοσμής, άρα και εκεί έχουμε ραβδομιόλυση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο πέρα από το όργανο που εμείς θέλουμε να θεραπεύσουμε. Μπορεί να μας κάνει αλλεργίες, μπορεί να έχουμε ιδιοσυγκρασία απέναντι στο φάρμακο, δηλαδή μια παράδοξη συμπεριφορά, είτε γιατί μας λείπει ένα ένζυμο, είτε γιατί δεν εκφράζεται καλά ένα γονίδιο, είτε γιατί δεν εκφράζεται καλά ένας από τους παράγοντες του κυτοχρώματος και πάει λέγοντας. Μπορεί να έχουμε δυσανεξίες, δηλαδή να μην το ανεχόμαστε καλά, να μας κάνει φαγούρα, να μας τούζει ο κόλος, να ξέρω οτιδήποτε. Να αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα, φυσικά προϊόντα ή οτιδήποτε. Να έχουν εξωτικές δράσεις. Δηλαδή μπορεί να παίρνουμε ένα φάρμακο, το Κετέκ το είχε βγάλει αυτό, το αντιβιωτικό, και έκανε οξία κρίση πρεσβειοποίησης. Άλλος δεν έλειπε κοντά. Και λέγε, τι γίνεται. Μπορεί να σας το κάνει, ουσιαστικά χαλούσε την προσαρμοστικότητα του σφιχτήρα της κόρης. Αυτό μπορεί να σας συμβεί και για ένα φάρμακο που βλέπει μακριά. Δηλαδή να δίνετε ένα φάρμακο για τον μπροστά και να πάνε τρακάρει γιατί δεν βλέπει πια το δρόμο. Ενώ δεν έχει μοιοπία κανονικά. Και στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη, δηλαδή τίποτα από αυτά να μην κάνει, είναι βέβαιο ότι επιβαρύνουν την υπατική και νεφρική λειτουργία από τη στιγμή που μεταβολίζει στο ύπαρ και αποκρίνεται με τους νεφρούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αυτά που δεν γνωρίζουμε τα οποία μας δημιουργούν προβλήματα, όσο αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς λοιπόν έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα και τρία φάρμακα που χρησιμοποιούμε τα γνωρίζουμε, αλλά στην πράξη ποτέ δεν έχουμε ανοίξει να διαβάσουμε ειδικά για αυτά τα φάρμακα. Έχουμε ενημερωθεί κάπως. Είναι ελάχιστοι οι γιατροί που συνταγογραφούν κοινολώνες, που γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι που παίρνουν κοινολώνες δεν πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο ηλιακό φως. Ποτέ. Δηλαδή, ποιος από εσάς το δίνει σαν οδηγία καλοκαίρι, δίνεται, ξέρω εγώ, σε πρόγνωση ένα που έχει προσθέτει και το λες, δεν θα βγεις. Καλά, εντάξει. Ωραία. Με ομπρέλα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Και την αντανάκλαση. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να σου πούνε ασθενείς, είναι να τους το πεις πιο μπροστά τους ασθενείς. Λοιπόν, για να βρούμε λοιπόν αυτό το number need του τρίτου από ένα άρθρο ή οτιδήποτε ή το number need του harm, ανάλογα αν είναι για την ανεπιθύμητη, υπάρχει μια τυπική διαδικασία, θα σας το δείξω για να σας δείξω ένα παράδειγμα αμέσως μετά, το οποίο το δίνω πάντα, μπορεί να το έχετε ξαναδεί, όπου έχουμε πάντα στις κλινικές μελέτες την ομάδα του πειράματος και του ελέγχου. Και πρακτικά έχουμε πάντα μία ομάδα που θεραπεύεται, ακόμα και όταν δεν παίρνει φάρμακο, και μία ομάδα που φυσικά δεν κάνει τίποτα για χίλιους λόγους, όπως θα δείτε παρακάτω. Και όταν λέμε η συχνότητα να σου συμβεί στο κοντρόλ, είναι ο λόγος αυτών που θεραπεύτηκαν προς το λόγο του συνόλου που πήρε το κοντρόλ. Η experimental event rate, δηλαδή η συχνότητα να θεραπευτεί κάποιος που βρίσκεται στην ομάδα του πειράματος, είναι εδώ, αυτοί που θεραπεύτηκαν προς το σύνολο. Δεν είναι τίποτα σκοτεινά μαθηματικά, απλό πράγμα είναι. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι με συνδυασμούς αυτών των δύο πραγμάτων προκύπτει ότι ουσιαστικά το number need to treat είναι το absolute risk reduction, που είναι το control event rate πλην το experimental event rate αντεστραμμένο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα νούμερο που στην ιδανική περίπτωση πρέπει να είναι 1. Άρα λοιπόν σε κάθε έναν με υπερτροφία του προστάτη που θα δώσω το φάρμακό μου θα έπρεπε να γίνεται καλά. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, γιατί σε όλα τα φάρμακα αυτό το number need to treat αποκλείεται να είναι 1. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να έχει number need to treat 1, εκτός από ελάχιστα, όπως είναι τα νητρόβη. Το δίνεις, πάντα του πέφτει πίεση. Αδρεναλίνη, το δίνεις, πάντα του πέφτει πίεση. Αυτά όμως τα ηρωικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στα επίγοντα, έχουν άλλα πολύ μεγάλα κουσούρια, όπως δεν μπορούμε να τα δίνουμε για χρόνια χρήση. Δηλαδή, το παίρνεις μέσα από μερικά δευτερόλεπτα έχει φύγει. Θα πρέπει δηλαδή, να το δίνεις με αντλία, να το δίνεις συνέχεια και πάει λέγοντας. Άρα, λοιπόν, πρακτικά δεν υπάρχουν φάρμακα της κατηγορίας που θεραπεύουμε τον άλλο που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι σπάνια.
Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα το οποίο είναι από πραγματική μελέτη. Δεν είναι τόσο εύκολο να το διαπιστώσουμε σε όλες τις άλλες μελέτες. Αυτή τη διάλεξα γιατί είναι ακραία, παρόλο που έχει να κάνει με φάρμακο που δεν είναι της δουλειάς σας. Αλλά η μισή από εσάς χρειάζεται σατίνες, είναι βέβαιο αυτό. Όπου δοκιμάστηκε σε μια μελέτη του Ελσίνκη, σε πολύ καλοσχεδιασμένη μελέτη. Μιλάμε για 4.000 ασθενείς, ασυμπτωματικούς, συγκεκριμένης ηλικίας που είχαν δυσλιπιδεμία, μία φιβράτη. Είχε εμφιβροζήλη. Στην δόση που προβλέπεται, οι μισοί πήραν την ουσία, οι άλλοι μισοί πήραν πλασίμπο και τους είχαμε σε πενταετή παρακολούθηση. Αυτό είναι δύσκολο, είναι και φράγκα. Δεν είναι εύκολη μελέτη, είναι πολύ καλή μελέτη. Και ως αποτέλεσμα είχαμε τον αριθμό των περιστατικών που ήταν θανατηφόρα ή είχαν καρδιοπροβλήματα στο τέλος της ιστορίας. Έτσι λοιπόν η γεμφυροζήλη είχε 56 θανάτους ή καρδιαγγειακά προβλήματα, ενώ το πλασίμπο 84. Είναι σαφώς περισσότεροι ασθενείς που νόσησαν ή αποβίωσαν που ήταν στο πλασίμπο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αναλογία όπου η διαφορά είναι της τάξης του 20%, άρα ένας ασθενής στους 5 έχει τη δυνατότητα να αποφύγει το συμβάν. Αυτό είναι ένα καλό πράγμα. Φαίνεται από αυτά που είπαμε ότι η μελέτη απέδωσε ότι όντως η γεμφυροζήλη είναι καλό να την παίρνεις γιατί έχεις μεγάλη πιθανότητα να γλιτώσεις το θανατηφόρο επεισόδιο. Όμως, αν εφαρμόσουμε τους τύπους που σας είχα δείξει στην αρχή, τότε βλέπουμε ότι το absolute risk reduction είναι 0,014 και ο number need του treat για να αποφευθεί ένα θάνατο σε 5 χρόνια είναι 71 ασθενείς. Δηλαδή πρέπει να το δίνω το φάρμακο σε 71 ασθενείς για να γλιτώσει ένα το θάνατο. Είναι πάρα πολύ κακό το αποτέλεσμα. Πρακτικά ένα στους 71 είναι τυχαίο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν το φάρμακο αυτό πρακτικά δεν μπορεί να πάρει ένδειξη. Έτσι λοιπόν εσείς έχετε μία μελέτη μπροστά σας που λέει «Μα το φάρμακό μας είναι καταπληκτικό για αυτήν την ένδειξη και το φάρμακο δεν παίρνει ένδειξη». Και βγαίνετε όλοι και λέτε «Μα αυτές οι κουφάλες στον ΕΜΕΑ ποιος ξέρει». Όχι, τίποτα δεν ξέρει. Απλώς το φάρμακο δεν δουλεύει. Να, θα πρέπει να αποδειχθείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν μια δουλειά που ξέρουν καλύτερα τη δουλειά από εσάς. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι πάρα πολλοί δείκτες. Όταν λοιπόν ένα φάρμακο δεν έχει ένδειξη, δεν έχει πάρει ένδειξη, είτε σημαίνει ότι η εταιρεία που το βγάζει είναι τελείως ηλίθια και δεν την έχει ζητήσει, πράγμα κομμάτι δύσκολο, είτε σημαίνει ότι αυτοί το ζητήσαν, αλλά κάποιοι που σαφώς είναι πιο εξοικειωμένοι με τα φάρμακα από εσάς, αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να δοθεί, γιατί είτε είναι ηλίθια η ένδειξη, είτε δεν δουλεύει καθόλου το φάρμακο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα είναι, έχουμε μία ουσία, η οποία χρησιμοποιείται στην αγορά και βγαίνει μία άλλη της ίδιας κατηγορίας. Και πρέπει να διαλέξουμε, θα δώσουμε, ξέρω εγώ, τη συμβαστατίνη, στην προηγούμενη περίπτωση την πραβαστατίνη. Η συμβαστατίνη, όταν είχε βγει, την δίναμε σε μία δόση 40 μίλιγραμμ και είχε περίπου 25% μείωση της χοληστερίνης. Η πραβαστατίνη σε 10 μίλιγραμμ, είχε μεγαλύτερη χημική συγγένεια με το υπόστρωμα, έριχνε περίπου στην ίδια τάξη μεγέθους τη χοληστεριόλη του ορού. Η πραβαστατίνη στην Αγγλία όταν εγκρίθηκε είχε πολύ μικρότερη τιμή από τη συμβαστατίνη. Το Εθνικό Σύστημα λοιπόν της Αγγλίας αποφάσισε ότι από τη τιμή που το αποτέλεσμα και εδώ ως αποτέλεσμα παίρνουμε τη μείωση της χοληστερίνης είναι ίδιο, έδωσε εντολή αντικατάσταση σε όλη τη συνταγογράφη συμβαστατίνη από προβαστατίνη. Όλοι λοιπόν οι ασθενείς που ήθελαν στατίνη παίρναν προβαστατίνη γιατί ήταν φθηνότερη με την ίδια αποτελεσματικότητα. Όμως σε μελέτες κόρτης, αν θέλετε να σας εξηγήσουν οι κόρτοι, η προβαστατίνη δεν προστάτευε σημαντικά από καρδιακικά επεισόδια και θάνατο σε σχέση με το πλασίμπο. Ενώ λοιπόν ο biomarker, η χοληστερόλη, μειώθηκε στον ίδιο ποσοστό, οι άνθρωποι συνέχιζαν να πεθαίνουν σαν να μην έχει μειωθεί η χοληστερόλη της. Είτε διότι η χοληστερόλη είναι απλώς ένας biomarker και δεν ανταποκρίνεται στη δουλειά που τη θέλουμε, είτε αυξάνει τη θνησιμότητα από άλλες αιτίες. Βαριά υπατική ανεπάρκεια. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δεν αντικαθίσταται η μία ουσία από την άλλη ουσία. Ποτέ. Απαγορεύεται. Ιατρικά δηλαδή είναι τρομακτικό σφάλμα. Γιατί ο λόγος που δίνουμε τη στατίνη δεν είναι για να μειώσουμε τη χοληστερόλη. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν γίνονται πιο ωραία τα μάτια του ασθενούς. Είναι για να γλιτώσει. Στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν γλιτώνει, δεν έχει καμία απολύτως ένδειξη να τη χορηγήσουμε. Και κάτι που δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν, έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στη βιομηχανία, η οποία προσπαθεί να μας πείσει για τα προϊόντα κτλ. Και εμείς, ας πούμε, από την άλλη μεριά, προσπαθούμε να ισοφαρίσουμε για το όφελος των ασθενών. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Στην πράξη, είναι κάπως έτσι το σχήμα. Έχουμε τον ασθενή, ο οποίος
αναγκαστικά κινείται έτσι, εμείς αναγκαστικά κινούμαστε με βάση τον ασθενή και η βιομηχανία πρακτικά κινείται όπως τη ζητάμε εμείς. Εάν εμείς ξαφνικά αποφασίσουμε ότι αμάν η χοληστερίνη, η βιομηχανία θα μας φτιάξει κάτι που είναι τη χοληστερίνη. Εάν εμείς ζητήσουμε κάτι να ζει παραπάνω η άρρωστη, η βιομηχανία θα μας το φτιάξει. Η αγορά είμαστε εμείς. Όπως βλέπετε, δεν άπτεται πουθενά ο ασθενής με τη βιομηχανία. Το ζητούμενο όμως από τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε ασθενή στην προκειμένη περίπτωση ή υγιή πριν ασθενήσει, είναι καλύτερη, μακρύτερη και ευτυχισμένη ζωή. Ο Σενέκας δεν ήταν μαλάκας που το είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Όλοι μας θέλουμε αυτά τα στοιχειώδη πράγματα. Θέλω να ζω ωραία, πολύ και μια χαρά. Δεν έχω ντάλγκα να παίρνω ζούρους ένα φάρμακο. Δεν το έχω αυτό στο μυαλό μου. Εάν το φάρμακο τώρα βοηθάει να διατηρώ την υγεία μου, τότε σαφέστατα το παίρνω από τη στιγμή που θα μου το δώσει ένας γιατρός. Το φάρμακο λοιπόν είναι αναγκαίο κακό που έχει να κάνει με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου, όπως το περιγράφει στον ορισμό της Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γιατί δεν φαίνεται πάντα το από κάτω? Δεν έφτιαξε τα μηχανήματα καλά. Τα φάρμακα λοιπόν που εμείς χρησιμοποιούμε ανοίγουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Η ταξινόμηση πάντα έχει να κάνει με κάποια αυθαίρετους όρους που εμείς τους χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν, τα πρωτότυπα φάρμακα, αυτά δηλαδή που παράγονται για πρώτη φορά, τα ορίζουμε ως κλασικά φάρμακα ή ξενοβιωτικά και βιολογικά προϊόντα. Είναι αυτά τα οποία έχουν αρχίσει να παράγονται από την ανάπτυξη βιοτεχνολογίας. Και δεν είναι τόσο πρόσφατο, η πενικυλίνη είναι ένα βιολογικό προϊόν. Παράγεται από μύκητα και πάει λέγοντας. Αφού λοιπόν τα πρωτότυπα είτε έτσι είτε αλλιώς βγουν στην αγορά, έχουν μια ημερομηνία λήξης της πατέντας. Μετά από αυτό μπορεί να βγουν φάρμακα τα οποία ουσιαστικά αντιγράφουν τα πρωτότυπα και τα ορίζουμε ως αντίγραφα, γενώσιμα, generics ή στα ελληνικά ουσιοδός όμοια. Δεν τα λέμε όμοια. Τα λέμε ουσιοδός όμοια. Η ουσία όμως πρέπει να οριστεί. Να δούμε πώς καθορίζεται αυτή η ουσία. Γιατί στην πράξη το ουσιοδός έχει να κάνει με την ομοθεσία. Και στα βιολογικά φάρμακα έχουμε τα βιολογικός όμοια, το οποίο ο όρος δεν είναι ακριβώς, είναι βιολογικός παρόμοια, biosimilars τα λέμε. Για να βγει ένα πρωτότυπο φάρμακο χρειάζεται κάποιες απαιτήσεις. Χρειάζεται λοιπόν η εταιρεία που θα το αναπτύξει, γιατί μιλάμε για πολύ δημιουργική φάση, είναι να σκεφτεί ακριβώς τι θα κάνει, πρέπει να προχωρήσει στις προκλινικές μελέτες που ορίζονται. Το δοκιμάζω σε κύτταρα, σε πειραματόζω. Πρέπει τουλάχιστον να έχω τρία είδη, που μόνο το ένα μπορεί να είναι τροκτικό, τα άλλα πρέπει να είναι διαφορετικά. Πρέπει να βρω ένα μοντέλο της νόσου, πρέπει να βρω την τοξικότητα, πρέπει να βρω πόσα πεθαίνουν με τη μέση τοξική δόση. Πρέπει να βρω να τα δώσω σε εγκαστρωμένα πειραματόζω, να δω αν είναι μεταλλαξιγόνα, πρέπει να δω αν κάνουν καρκινογένεση. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά μέχρι να φτάσουμε να το δώσουμε σε άνθρωπο. Και από το 2006 έχουμε και αυτές τις μελέτες που επίσης μας δυσκολεύουν πάρα πολύ, κυρίως στην αξιολόγηση, που είναι πώς επηρεάζει αυτό το μόριο το περιβάλλον. Εάν μας δημιουργεί τρομακτική καταστροφή, το φάρμακο μπορεί να έχει δυσκολίες να βγει στην αγορά. Και οι κλινικές μελέτες, βέβαια, που εδώ είστε πιο εξοικειωμένοι, έχουν διάφορες φάσεις, την 1, την 2, την 3. Η 1 είναι σε υγιείς εθελοντές και η φάση 4 είναι πια στο γενικό πληθυσμό που περιμένουμε τα αποτελέσματα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Τώρα τα βιολογικά φάρμακα, επειδή είναι καινούριο λίγο προϊόν και οι περισσότεροι δεν είσαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι. Ως βιολογικό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε φάρμακο το οποίο η δραστική ουσία παράγεται ή προέρχεται από ζωντανό οργανισμό. Δεν το συνθέτουμε εμείς. Είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Είναι το βακτηρίδιο, το οποίο δουλεύει για μας. Για παράδειγμα, η ινσουλίνη μπορεί να παραχθεί από ένα ζωντανό οργανισμό όπως ένα βακτήριο ζύμης, το οποίο έχει προσθεθεί γονίδιο που του επιτρέπει να παράγει και ινσουλίνη. Δεν την παίρνουμε πια από ζώα που τους αφαιρούμε τα παγκρέατα και πάει λέγοντας, ούτε τη συνθέτουμε. Δεν συμφέρει να τη συνθέσει την ινσουλίνη. Γιατί από ό,τι θα θυμάστε, είναι ένα μακρινάρι με αμινοξία που να κάτσει να βάλει να κολλήσει αμινοξία-αμινοξία στη σωστή θέση είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Το είχαν κάνει κάποτε, αλλά πια δεν γίνεται. Το μας το φτιάχνουν έτοιμο οι μικροοργανισμοί. Όταν έχω λοιπόν εγώ τώρα ένα προϊόν, μια ορμόνια ας πούμε, βιολογική, κάποιος που έχει πάρει έγκριση, με το που λύγει πατέντα μπορεί να βγάλει μια ανάλογη. Εκεί όμως δεν μπορεί να πάρει την πρωτότυπη ουσία να τη φέρει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να παραχθεί η ουσία πάλι με έναν ανάλογο τρόπο. Αυτό όμως δεν είναι ποτέ ίδιο. Το να αποφασίσω αν παίρνω, ξέρω εγώ, μια ορμόνη από έγκυες φοράδες ή από συγκέντρωση ούρων καλογραιών είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το παράδειγμα είναι πραγματικό. Βεβαίως,
στις φοράδες δεν υπήρχε έλεγχος AIDS στο δείγμα. Όταν βγήκε όμως από τις καλόγριες, έπρεπε να έχει υποστεί διαδικασία ελέγχου για AIDS. Που η βιομηχανία είπε δεν χρειάζεται, γιατί είναι καλόγριες. Και υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο αν όντως οι καλόγριες αποκλείται να έχουν AIDS ή μπορεί και να έχουν AIDS, οπότε έπρεπε να τους βάλουν μια εξέταση που έβγαζε το δεύτερο προϊόν ακριβότερο από το πρώτο. Δεν ήταν δηλαδή αστείο. Εγώ λοιπόν τις καλόγριες δεν τις εμπιστεύομαι εξ ορισμού. Για ποιο λόγο? Παρόλο που προσωπικά δεν έχω πηδήξει ακόμα καλόγρια. Δεν το είχα προχωρήσει τόσο. Λοιπόν, η δραστική ουσία ενός βιολογικού όμοιου είναι παρόμοια, γιατί ποτέ ένα πεπτίδιο δεν είναι ακριβώς ίδιο με ένα άλλο και προφανέστατα έχει και συνοδά πράγματα που δεν βγαίνουν από όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο ή στην ίδια μορφή. Άρα δεν μπορεί να είναι ίδια τα δύο βιολογικώς, τα δύο biosimilars για να είμαστε πιο ακριβείς. Το όμοιο και το βιολογικό φάρμακο αναφοράς γενικώς χρησιμοποιούνται στην ίδια δόση για τη θεραπεία της ίδιας πάθησης. Και ένα πράγμα θα σας πω. Το FDA δεν έχει εγκρίνει ούτε ένα biosimilar ακόμη. Δεν έχει βρεθεί, δεν έχει κάνει ούτε την νομοθεσία. Η ΕΜΕΑ έφτιαξε νομοθεσία και υπάρχουν biosimilars. Τώρα, κατά πόσο τα biosimilars είναι όντως similars με τα βιολογικά προϊόντα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το τεκμηριώσει κανείς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Κανένας μας δεν είναι ικανός, γιατί και πάντα υπάρχει μια πολύ μεγάλη φασαρία στο τι είναι, αλλά αυτό επίσης δεν τυποποιείται. Θα έπρεπε να εξειδικεύεται ανάλογα με την κατηγορία, το φάρμακο και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και επαναλαμβάνω, το FDA, αυτό θα έχει στο μυαλό σας, ακόμα δεν έχει νομοθετήσει για τα biosimilars, αλλά δεν τα δέχεται. Κάθε biosimilar ουσιαστικά ξαναπερνάει όλες τις φάσεις ελέγχου του πρωτότυπου. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να τα κάνουν πιο φτηνά. Αυτή είναι το συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν, με περίπου προσέγγιση γύρω στα 100 μόρια πάνω κάτω, για κάθε 7 εκατομμύρια πιθανά μόρια που μπαίνουν για παραγωγή, έχουμε ίσως ένα που αναπτύσσεται πλήρως στις διάφορες φάσεις όπως σας το περιγράφω. Για να βγει στην αγορά, περίπου θέλουμε 15 χρόνια. Η πατέντα είναι 20 χρόνια. Θα ακούσετε πολλά, άλλος 25, άλλος 15. Όχι, η πατέντα είναι 20 χρόνια για όλο τον κόσμο. Εάν λοιπόν τους φάει 15 χρόνια η ανάπτυξη, έχουν μόνο 5 χρόνια για να κάνουν απόσβεση. Η βιομηχανία όμως δεν είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που παράγει φάρμακα για το καλό της ανθρωπότητας. Η βιομηχανία είμαστε εμείς. Εάν εγώ τώρα που βγάζω 2.000 το μήνα και επειδή είμαι πάρα πολύ καλός και οικονομικός άνθρωπος τρώω μόνο 20 ευρώ τη μέρα και βάζω στην πάντα χρήματα για τα γεράματά μου, εάν τα βάλω στην τράπεζα είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα τα χάσω. Ακόμα και αν δεν βγούμε από το ευρώ, δεν, τα επιτόκια είναι αστεία και ουσιαστικά ο πληθωρισμός τα καταστρέφει. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός βιοπαλαιστής που θα ήθελα να μην χάσω τα λεφτά μου, δεν μιλάω για πλουτισμό τώρα, μιλάω για εξασφάλιση. Έτσι. Δεν θα ήθελα να τα επενδύσω κάπου που να μου αποδίδουν τουλάχιστον ένα κέρδος το ίδιο με τον πληθωρισμό. Πάω λοιπόν και λέω, θα αγοράσω μετοχές Pfizer, για παράδειγμα, γιατί είναι μεγάλη εταιρεία. Εάν μια μέρα η Pfizer μου πει, παιδιά, ξέρετε εγώ τα χρήματά σας, πάρτε τα αυτά μου, δεν τα επένδυσα. Τα έδωσα για την καταπολέμηση της ελονοσίας στον τρίτο κόσμο. Θα σας αρέσει. Εμένα δεν θα μου άρεσε. Παρόλο που δεν είμαι και ο πιο ακρεφνής, ας πούμε, ακροδεξιός και καταστροφέας του σύμπαντος, δεν θα μου άρεσε. Πώς λοιπόν απαιτούμε ξαφνικά να δοθούν χρήματα για να ερευνηθεί μια νόσος που δεν έχει αγορά, όπως είναι η ελονοσία? Γιατί το απαιτούμε, λέμε, ρε, εσύ, δεν πεθαίνει τόσο κόσμος, κανείς δεν δίνει τα λεφτά του. Αν ήταν τα δώσουμε εμείς, ούτε εμείς θα τα δίναμε. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι πώς θα βρεθεί μια ισορροπία. Η βιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή σηκώνει το 99,999% της έρευνας για ανάπτυξη νέων φαρμάκων, να αρχίσει να στρέφεται κυρίως προς την παραγωγή. Εδώ λοιπόν, που τους δίνουμε 5 χρόνια για να το αποσβέσουν κατά μέσο όρο, δεν προλαβαίνουν. Το φάρμακο βγαίνει ακριβό με το καλημέρα. Και θα πρέπει να σκεφτείτε ότι τα τραγούδια έχουν 65 χρόνια πατέντα. 65 χρόνια για ένα πράγμα που δεν έχει επένδυση, δεν έχει τεχνολογία, δεν έχει τίποτα. Του σηκώθηκε κάποιο το πρωί, σηκώθηκε, είπε, ξέρω εγώ, είναι γάτος, και τσακ, 65 χρόνια. Είναι μονοπόλιο. Και το ζητάνε παραπάνω. Λέει, θα γίνει 78 χρόνια τώρα. Τουλάχιστον, αν συνθέσετε ένα τραγούδι 0, μέχρι τα 78 σας, περίπου το χρόνο που θα πεθάνετε, θα το εκμεταλλεύεστε μόνοι σας. Ο αριθμός κλινικών μελετών αναμόριο, το Χ την δεκαετία του 80, ήταν 30 μελέτες. Εντάξει, κλάιν, ας πούμε, την 30 μελέτες, τσακ, μπαμ, βγαίνανε. Στο τέλος του 80 είχαν πάει στις 36.
αρχές 90 διπλασιάστηκε. Το 95 έχει πάει στο 68. Τώρα βρισκόμαστε γύρω στις 90 μελέτες αναμόριο. Εάν σκεφτείτε πώς θα ψάχνει από το 30, τριπλασιάζεται το κόστος, γιατί ζητάμε παραπάνω πράγματα για την καλύτερη ασφάλεια και τεκμηρίωση δράσης από τις εταιρείες. Η εταιρεία λοιπόν καλείται να καταβάλει αυτό το κόστος, το οποίο πρέπει επίσης να το αποσβέσει. Περίπου τώρα. 1 δισεκατομμύριο επενδύεται για κάθε νέο φάρμακο που βγαίνει στην αγορά. Και εδώ έχουμε 54 δις στο 78, δηλαδή πρακτικά βγήκε 58 φάρμακα, 54 φάρμακα. Εδώ έχουν επενδυθεί το 2003 897 φάρμακα. Θα περιμέναμε λοιπόν να έχουν βγει 897 φάρμακα στην αγορά. Λάθος. Δεν βρήκα καμπύλη, αλλά αν δείτε το κόστος είναι αυτό, ενώ η παραγωγή νέων φαρμάκων είναι ακριβώς ανάποδα. Δεν ανταποκρίνεται, που σημαίνει ότι μας έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, ενώ δεν έχουμε ανάλογα νέα προϊόντα. Και μας ενδιαφέρει εμάς ως κλινικούς γιατρούς να βγουν καινούργια προϊόντα. Τι μας νοιάζει, μην βγουν. Κάνετε λάθος. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας καίει να βγουν νέα προϊόντα. Γιατί ακριβώς πρέπει να σκέφτεται αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν δουλεύουν όλα τα φάρμακα στον ίδιο άρρωστο. Θα θέλαμε να έχουμε πολλά φάρμακα για να έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε. Ανάμεσα σε αλληλεπιδράσεις, το ένα δουλεύει, το άλλο δεν δουλεύει, το κόβουμε το ένα, το δίνουμε το άλλο. Στον έχει δυσανεξία, μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δείτε ότι όσο αυξάνουν τα καινούργια μόρια, βελτιώνονται οι δείκτες υγείας ενός πληθυσμού. Εδώ λοιπόν, για να δείτε τον ανταγωνισμό, το 1965 όταν βγήκαν οι πρώτοι βίτα μπλόκερς, που ήταν κορυφαία φάρμακα, να σκεφτείτε ότι πριν τους βίτα μπλόκερς δεν είχαμε αντιπερτασικά. Κάτι διουρητικά της πλάκας με φουροσεμίδι. Ποιος από εσάς σκεφτόταν να δώσει φουροσεμίδι για αντιπερτασικό? Κανένας δεν χρησιμοποιείται. Δεν έχει ένδειξη αντιπερτασικού ή φουροσεμίδι, γιατί τους κάνει πάρα πολύ εύκολα υποκαλιεμία σε χρόνια χρήση. Έτσι λοιπόν, αυτό είχε 13 χρόνια κάθε βίτα μπλόκερ για να κάνει απόσβεση. Μετά από μια πενταετία που βγήκανε η ρανιτιδίνη και η σιμετιδίνη, βλέπουμε ότι έπεσαν στα 6 χρόνια για να κάνει απόσβεση με την πατέντα. Η αναστολή του μετατρεπτικού ζύμου της αγκιοτενσίνης το 85. Και όταν έχουν βγει τώρα οι COX-2 αναστολής το 99, που είναι πρόσφατο φάρμακο, είχαν μόλις 3 μήνες χρόνο μέχρι να βγει ένα αντίγραφο να τους ανταγωνιστεί. Και όχι αντίγραφο η ίδια ουσία, η πατέντα γίνεται στην ουσία. Σιλδεναφύλη. Αν πας και βγάλεις μέθυλο σιλδεναφύλη, δεν την καλύπτει η πατέντα. Είναι όμως πάρα πολύ εύκολο σε ένα φάρμακο που είναι ήδη 3, 4, 5, 6 μήνες στην αγορά, μια εξίσου μεγάλη εταιρεία που έχει research and development τμήμα, καλό, με αστέρια, να την πάρει, να την τροποποιήσει και να βγάλει και βελτιωμένο μόριο. Έτσι, ενώ έφαγε το κόστος της παραγωγής και της τεκμηρίωσης δράσης και τα λοιπά για το Viagra ή Pfizer, πολύ εύκολα μετά βγήκε, ξέρω εγώ, το Cialis, το Levitra και άλλα 400 μπορούν να βγουν, τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Το Levitra έχει πιο μεγάλη χημική συγγένεια και άρα, ξέρω εγώ, είναι πιο δραστικό, το οποίο, εντάξει, θέλει συζήτηση. Το άλλο, ξέρω, κρατάει πιο πολλές ώρες, το βελτίζουν φαρμακοκινητικά ή, ξέρω, έχει κάποιες αλλαγές, οι οποίες όμως ουσιαστικά έχουν βγει εις βάρος της πρώτης εταιρείας που έχει φάει όλη την παπάρα και έχει μειώσει πάρα πολύ το χρόνο της πατέντας της. Γιατί οι άλλοι που το βγάλανε μετά σε 6 μήνες και πήραν την άδεια με βάση τις προηγούμενες μελέτες, έχουν 15 χρόνια μετά για απόσβεση και όχι 5. Άρα λοιπόν αυτό αρχίζει να μας δημιουργεί κάποια προβλήματα δικαιοσύνης διαχείρισης. Και εδώ φαίνεται πώς η βιομηχανία επενδύει τα λεφτά της έρευνα. Η φαρμακοβιομηχανία επενδύουν το 17% των κερδών τους. Και φτάνουμε εδώ, ας πούμε, στη μεταλλουργία, μόλις το 1,2%. Η αεροδιαστημική το 3,8%. Τα κομπιούτερ. Πού στο διάβολο είναι? Ναι, κομπιούτερ. Είναι σχεδόν μισά λεφτά. Και έχουμε την αίσθηση, είδατε πόσο γρήγορα αναπτύσσονται τα κομπιούτερ. Δηλαδή, με το που πάτε να αγοράσετε έναν υπολογιστή και γυρίζετε σπίτι σας χαρούμενοι και αρχίζετε να εγκαθιστάτε τα προγράμματα, μπαίνει στο ίντερνετ και έχει βγει καινούργιο μοντέλο, να πούμε. Στη SPY, δηλαδή. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν φαίνονται και σε σχέση έρευνα με το marketing, που έχουμε την αίσθηση ότι δίνουν πάρα πολλά χρήματα για την προώθηση, είναι 19, το 30 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη καινούργιου φαρμάκου περιέχει επιχειρησιακό κίνδυνο. Δεν βολεύει τις εταιρείες με τη συνθήκη να φτιάχνουν καινούργια φάρμακα. Το επιτυχημένο φάρμακο, ακόμα και αν είναι επιτυχημένο, μπορεί να μην είναι, έχει πατέντα μόνο για τη συγκεκριμένη ουσία. Σε ένα έτος μπορούν βελτιωμένα φάρμακα της κατηγορίας να βγουν με μηδενικό ρίσκο, αφού είχε δοκιμαστεί το προηγούμενο. Και σε 20 έτη πατέντας δεν προλαβαίνουν να κάνουν απόσβεση. Το νέο λοιπόν φάρμακο, το πρωτότυπο, αυτό που εμείς θέλουμε να έρθει στην αγορά, είναι αναγκαστικά ακριβό. Και έχει
και τον ανταγωνισμό από τα παλιότερα καταξιωμένα φάρμακα. Άρα λοιπόν πρακτικά του στενεύει πάρα πολύ το περιθώριο για να έχει την, να βγει στην αγορά. Έτσι λοιπόν η βιομηχανία πολύ δύσκολα παίρνει απόφαση να ξεκινήσει να παράγει καινούργια μόρια. Τι ακριβώς τώρα είναι οι πατέντες? Το πρωτότυπο με το αντίγραφο έχουν αναγκαστικά πλεονεκτήματα για μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα του πρωτότυπου τα ξέρετε, έχει γίνει έρευνα πάνω κτλ. Το αντίγραφο εμφανίζεται ως φτηνότερο. Και αυτό καθορίζει διεθνείς και εθνικές τάσεις. Πώς βγαίνει όμως ένα αντίγραφο? Το αντίγραφο βγαίνει ουσιαστικά χωρίς καμία κλινική μελέτη. Χρειάζεται μόνο αυτή τη μελέτη βιοϊσοδυναμίας. Όπου έχουμε 24 υγιείς, που τους χωρίζουμε 12 και 12, τους 12 τους δίνουμε μια το φάρμακο και τους 12 το αντίγραφο και μετά τους τουμπάρουμε, ας πούμε, και ουσιαστικά έχουν πάρει ήδη τα ίδια φάρμακα. Μετράμε μόνο την ολική συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα, όχι αν είναι συνδεμένο ή οτιδήποτε, την ολική. Θα θυμάστε όλοι σας ως ουρολόγοι ότι το free PSA έχει σημασία, όχι το συνδεμένο. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να μετράμε την ελεύθερη και όχι την ολική. Όχι ολική ανάλυση του τελικού προϊόντος, άρα δηλαδή δεν μας ενδιαφέρουν οι προσμίξεις που έχει μέσα, και ας το πω αλλιώς. Εάν θέλω εγώ να δώσω ένα φάρμακο με σίδηρο για την αναιμία και πρέπει να έχει μέσα 25, ξέρω εγώ, μίλιγκραμ σιδήρου ανά χάπι, εάν εγώ πάρω σκατά από άνθρωπο που έχει γαστροραγία, θα έχει 25 μίλιγκραμ, εγώ μπορώ να το χορηγήσω. Δεν με ρωτάει κανείς τι άλλα σκατά έχει μέσα. Αρκεί στην ανάλυση να ανεβαίνει 25 μίλιγκραμ συγκέντρωση το πλάσμα στον ασθενή. Και η νομοθεσία προβλέπει αποκλίσεις από το πρωτότυπο της τάξης του 25%. Δηλαδή, αν το πρωτότυπο θέλει 100 μιλιμόλαρ, ξέρω εγώ, στο πλάσμα, και τα 125 είναι αποδεκτά και τα 80 είναι αποδεκτά. Είναι πολύ πολύ μεγάλη διακύμανση που υποδέχεται η νομοθεσία και είναι παγκόσμια. Μας έβγαινε το κυκλάκι. Λοιπόν, το συγκλονιστικό είναι ότι δεν χρειάζεται καμία μελέτη ούτε βιοϊσοδυναμίας για τα ενέσιμα. Καμία. Βγαίνουν έτσι στην αγορά. Το παίρνεις, το διαλύεις και το έδωσες. Χρειάζεται μόνο μία δήλωση της εταιρείας ότι έχει γίνει με καλό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε good manufacturing practice. Εγώ το έκανα καλά. Και καμία μελέτη φυσικά για τα τοπικό χορηγούμενα όπως είναι τα κουλήρια, κολπικά συγκευάσματα, ερηνικές οδικές σταγόνες κτλ. Το δίνουμε έτσι. Που σημαίνει ότι πρακτικά κανένα γενώσιμο δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ σε ασθενή. Ούτε με συνοδές παθήσεις, ούτε με άλλες θεραπείες, ούτε με τίποτα. Ποτέ! Καμία μελέτη. Πρακτικά λοιπόν, αν εγώ ήμουν ασθενής και ήθελε κάποιος από εσάς να μου δώσει γενώσιμο, θα του ζητούσα να υπογράψω μελέτη αποδοχής, όπως όταν συμμετέχω σε μία μελέτη. Γιατί αφού δεν έχει ξαναδοκιμαστεί, εγώ με πειραματώζω. Κανένας δε από εσάς δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Όλοι πιθανώς είδατε κάτι, αλλά το τι είδε ο καθένας από εμάς δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία στην κλινική πρακτική και στον αιώνα του evidence. Αυτό είναι, όπως βλέπετε, copy-paste από PDF της νομοθεσίας. Και λέει, δείχνει ποια είναι τα όρια αποδοχής επίσημα. Τα όρια είναι μεγαλούτσικα. Δηλαδή, αν το πάρουμε στην πράξη, έχουμε μία μέγιστη συγκέντρωση που πρέπει να φτάσει στο φάρμακο και το χρόνο ημίσιας ζωής. Και αυτό είναι το πρωτότυπο. Κάνει μια τέτοια καμπύλη. Εδώ ξέρω εγώ είναι το ένα, εδώ είναι το άλλο και πάει λέγοντας. Το ένα generic μπορεί να είναι εκεί, το άλλο generic μπορεί να είναι εκεί. Αυτό από κάτω το λέμε area under the curve. Είναι το εμβαδόν που ουσιαστικά δείχνει την κινητική του φαρμάκου. Αυτό με αυτό το εμβαδόν, όπως βλέπετε, είναι πολύ διαφορετικό. Παρόλο που το Cmax είναι 25 συμπλήν, το AUC είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως μπορεί να έχει να διαφοροποιείται και ο χρόνος ημίσιας ζωής. Ούτε αυτό λοιπόν μπορείτε να το ξέρετε. Δίνοντας λοιπόν το ίδιο δοσολογικό σχήμα σε ένα generic, μπορεί απλώς κάποιες ώρες να μην καλύπτει τον άρρωστο. Αν είναι αντιβιωτικό, που ξέρετε ότι το πρωτότυπο το δίνω κάθε 12 ώρες, μπορεί ο χρόνος ημίσιας ζωής του αντίγραφου να είναι 8 ώρες. Και πρακτικά μετά τις 16 ώρες να μην έχει αντιβιωτικό οργανισμός. Να έχει πέσει κάτω από την ελάχιστη δόση που σκοτώνει τα μικρόβια το αντιβιωτικό. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι τα φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους, όπως είναι τα αντιπυκτικά. Εκεί ξέρετε γιατί είναι, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Αυτό ορίζεται από το LD50 προς τη μέση τοξική, τη μέση αντιφόρα προς τη μέση δραστική δόση. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία για να δουλεύει ένα φάρμακο, να έχει φαρμακοδυναμική, είναι ένα τρίγωνο, στο οποίο έχει σημασία ο άρρωστος, η ηλικία του, άλλες παθήσεις, η διαιτά του, η συμμόρφωσή του. Έχει το φάρμ. Πόσο βιοδιαδεσμό είναι, πόσο έτσι, πόσο αλλιώτικο, ακόμα και οι διαφορετικές φαρμακομορφές. Και βέβαια και η διαδικασία της θεραπείας που έχει να κάνει ποιος το παράγει, ποιος το χορηγεί, πώς έχουμε εκπαιδεύσει τον ασθενή μας κτλ. Σε ένα λοιπόν φάρμακο που έχει να κάνει με τους θρόμβους,
Οι δύο δράσεις μας περιορίζουν πάρα πολύ το οπτικό, το θεραπευτικό εύρος. Και σε αυτό το παιχνίδι, μια πολύ μικρή αλλαγή μπορεί να μας σκοτώσει τον άρρωστο. Σε άλλα που γίνεται πιο ανεκτό, είναι πιο εύκολο. Αλλά σκεφτείτε με τα αντιβιωτικά, στα οποία επίσης μπορεί να πέσει ότι μπορεί πρακτικά να μην θεραπεύει τον ασθενή, αλλά να φτιάχνει και, και ανθεκτικές μορφές. Ή και άλλα πράγματα που θα τα δείτε παρακάτω. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι, επίσης είναι copy-paste, ότι μπορεί να έχουμε υποθεραπευτικές ή τοξικές δόσεις όταν έχουμε κυρίως προχωρημένη ηλικία, άλλες συνοδές παθήσεις που και σε ανθρώπους παίρνουν άλλα φάρμακα. Αυτά είναι οι πιο επικίνδυνες κατηγορίες για να δώσουμε generic. Τα γενώσιμα και τα πρωτότυπα φάρμακα δεν είναι και ισοδύναμα θεραπευτικά. Και έτσι ουσιαστικά χρειάζονται στενή παρακολούθηση για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε μειωμένη αποτελεσματικότητα ή αυξημένο ρίσκο τοξικότητας. Πρέπει δηλαδή τους ασθενείς να τους έχουμε από πάνω. Και έχουμε ένα παράδειγμα ενός αντικαρκυνικού φαρμάκου, όπου από τα ουσιοδός όμες επιρρεκτικότητα, τα 21 είχαν συγκέντρωση κάτω από 90%. Είναι αποδεκτό. Τα 11 είχαν κάτω από 80%. Δεν είναι αποδεκτό. Και το χείριστο είχε λιγότερο από 40%. Που σημαίνει ότι παρόλο που πήρανε άδεια, στον πρώτο έλεγχο που έγινε μερικούς μήνες μετά, γιατί οι έλεγχοι δεν μπορεί να είναι καθολικοί, είναι δειγματοληπτικοί, από τα 21 και 11, 32, 33 φάρμακα, μόνο τα 21 ήταν αποδεκτά. Τα 12 ήταν τελείως για απαγόρευση. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με αυτά τρεις μήνες μετά. Έχει να κάνει με τον κατασκευαστή τους. Το pH είναι πολύ σημαντικό για την σταθερότητα. Δεν μας ζητάει κανείς να υπολογίζουμε ούτε το pH του χαπιού που θα βγει στην αγορά. Οι προσμίξεις είναι σημαντικές. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό καθαρότητας είναι και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι η αξιολόγηση καινοτομίας έχει να κάνει με τα έτη ζωής που προσθέτει το φάρμακο στη ζωή ενός ανθρώπου, την αποφυγή ή αναστολή εξέλιξης μιας νόσου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την ικανότητα για εργασία και μη εξαρτημένη διαβίωση, να μην χεζόμαστε πάνω μας, να μην χρειάζεται να μας ταΐζουν, και η μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και του συνακόλουθου κόστου όταν ένα φάρμακο βοηθά να αποφύγουμε ένα χειρουργείο, μία εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε έτοιμα νοσηλευτικές φορές και πάει λέγοντας. Δεν είναι να δούμε λοιπόν μόνο την τιμή του, έχει να υπολογίσουμε και την τιμή αυτών των πραγμάτων που θα συμβούν σε περίπτωση που δεν γίνουμε καλά. Και πάμε σε μια συγκριτική μελέτη, ας πούμε έτσι, άμεση. Όπου θέλαμε να δούμε στα αντιχολινεργικά αν τα πρωτότυπα και τα γενώσιμα είναι ίδια. Διαλέξαν ένα δείγμα 156 ασθενώς με υπερδραστήρια κύστη, σε όλους διαγραφήθηκε γενώσιμη οξυβουτίνη, οι ημερολόγια ούρησης συμπληρώθηκαν για 3 μέρες κτλ. Πριν την αλλαγή του φαρμάκου και 8 εβδομάδες μετά, και η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τον αριθμό ημερήσεων και νυχτερινών ουρήσεων, ανά 24 ώρες κτλ., των επεισοδίων ακράτειας, καθώς και τη βαθμολογία του IPSS στους άνδρες. Ταμάμ. Αποτελέσματα. Οι γυναίκες είχαν 50% αύξηση αριθμού των ουρήσεων, δηλαδή οι μισές σταμάτησαν να έχουν αποτελεσματικότητα στη θεραπεία. 20% αύξηση της νυχτερινής ενούρησης, 46,3% στα επεισόδια ακράτειας κτλ. Στους άνδρες, 240% αύξηση του αριθμού των ουρήσεων, 40% νυχτερινής και πάει λέγοντας. Και οι ανεπιθύμητες και αυτές αυξήθηκαν. 23% στις γυναίκες και 10% στους άνδρες. Η αύξηση της κοιλιότητας, άσε να με, οι μισοί στουποκόλιασαν. Και σε κάθε αλλαγή, όλοι ήταν στατιστικά σημαντικές, αφού το ΠΕ ήταν πάντα μικρότερο από 0,01. Φάρμακα άλλης κατηγορίας, πάλι άντρες με συμπτώματα από το κατώτερο ορειοποιητικό, ξανά ανάλογη μεθοδολογία, ξανά ιστορία, ξανά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο γνώσιμο και στη δραστικότητα και στην τοξικότητα. Εδώ είναι οι αλφα blockers, στο προηγούμενο. Ναι, ήταν για τα φάρμακα για την υπερτροφία του προστάτη, καλώδια της υπερτροφίας προστάτη. Και εδώ λοιπόν έχουμε την Dutasteride, όπου έχουμε πρωτότυπη ουσία, έχουμε ένα μην PSA 1,1, δίνουμε τη γενώσιμη πάει στο 1,7, το 34% είχε αύξηση του PSA σε 3 μήνες, ξαναδώσαμε την πρωτότυπη και ξαναμειώθηκε. Που σημαίνει ότι δεν έφταιγε η ανταπόκριση στην ουσία, έφταιγε το φάρμακο αυτό καθ' αυτό. Αυτά, συγγνώμη λοιπόν, Δημήτρη, το προηγούμενο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το 34% των ασθενών θα έπρεπε να κάνει βιοψία προστάτου σύμφωνα με τα guidelines. Και αυτό ήταν λόγω της αλλαγής στο γενώσιμο. Το ξέρουν ουρολόγοι είναι. Ναι, όχι απλώς. Για όσους το ξέχασαν. Λοιπόν, και όλες αυτές οι μελέτες, όλα αυτά ήταν κομμάτια της ίδιας εργασίας του κυρίου Κάπλαν, που τον βλέπετε εδώ έτσι γελαστούλη, ας πούμε, ο οποίος κατέληξε στο ότι
τα γενώσιμα φάρμακα δεν είναι ούτε το ίδιο δραστικά, ούτε το ίδιο ασφαλή, όπως είναι τα πρωτότυπα φάρμακα. Και εδώ βγαίνει άλλος ένας συμπαθέστατος κύριος, ο οποίος λέει ότι το 1984 το 12% των συνταγών ήταν γενώσιμες, το 2007 το 65% είναι γενώσιμες. Η βιοϊσοδυναμία, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ποικίλει από 80 έως 125%. Και η διαδικασία έγκρισης είναι πολύ διαφορετική για τα generic, για τα γενώσιμα, όπως φυσικά σας έδειξα και εγώ, με τις προηγούμενες διαφάνειες. Και καταλήγει, όπως κάθε ένας από εμάς θα κατέληγε, ότι οι εταιρείες που παράγουν generics πρέπει να είναι κάτω από παρακολούθηση. Ξεφεύγουν τον έλεγχο. Και γενικώς τι δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το παιχνίδι. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο θαυμαστό και πολύ πολύ χρήσιμο για μας και την ανθρωπότητα η πρώτη ανακάλυψη και ανάπτυξη. Τα πρωτότυπα όντως είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Ακόμα και αν αποτύχουν, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στην ανθρωπότητα, γιατί τουλάχιστον μας έχει δείξει έναν στραβό δρόμο. Την ανάγκη της κοινωνίας για πραγματικά νέα φάρμακα, δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα την ευκολία παρασκευής ενός όχι μόνο αντίγραφου της ίδιας ουσίας, αλλά και άλλη ουσία της ίδιας κατηγορίας. Πολύ, πολύ εύκολα κάνει κάποιος που με την τεχνική γνώση να το αντιγράψει. Δεν αντιλαμβάνει το μέσος γιατρός την ανάγκη αλλαγής νομοθεσίας. Πρέπει να μεγαλώσει ο χρόνος της πατέντας ή να δοθούν κίνητρα στη βιομηχανία να στραφεί από την επένδυση στα αντίγραφα. Γιατί και οι μεγάλες βιομηχανίες κάνουν τώρα αντίγραφα. Γιατί δεν τους συμφέρει. Η Novartis έχει αντίγραφα, η Sandoz έχει αντίγραφα, η Pfizer έχει αγοράσει εταιρεία που κάνει αντίγραφα στην Ινδία. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει το κέρδος της Pfizer που είναι εδώ για να μην σκοφαντούμε τους άλλους. Μας ενδιαφέρει το κύριο κομμάτι της έρευνας της Pfizer. Όχι το αντίγραφο, το οποίο γίνεται για μας να βολέψουμε τα φραγκάκια μας. Και τις μεγάλες διαφορές μπορεί να έχει το πρωτότυπο τελικά από το αντίγραφο. Το ότι οι μελέτες δεν αφορούν μόνο το δραστικό συστατικό, αλλά το τελικό σκεύασμα, ενώ μέσα στα βιβλία μας γράφουμε, η σιλδεναφίλη κάνει αυτά. Όχι, το Viagra κάνει αυτά. Η σιλδεναφίλη μέσα σε ένα άλλο πακέτο μπορεί να μας κάνει άλλη δουλειά. Το ότι παρόλες τις μελέτες υπάρχει μεγάλο ποσοστό φαρμάκων που αποσύρονται λόγω ανεπιθύμητων δράσεων πριν τη λήξη της πατέντας, άρα λοιπόν έχουμε ένα επιπλέον κόστος για την εταιρεία, όπως είχε πάθει το COX-2 αναστολέας, το Vioxx. Δεν θυμάμαι το όνομα, η Ροφεκοξίδη. Τη διαφορά κόστους λόγω εξόδων, καταλαβαίνετε από εκείνο το pipeline πόσα είναι τα έξοδα. Τη διαφορά της τελικής τιμής που δεν ανταποκρίνεται στο έξοδο μόνο της παραγωγής, αλλά και στο πόσο καιρό θα νοσηλευτεί παραπάνω, στο πόσο. Υπάρχει, ας πούμε, φάρμακο. Υπάρχει φάρμακο το οποίο αντιβιωτικό, το οποίο βγαίνει για κολπίντες, ξέρω εγώ, που λέει το πρωτότυπο θα το παίρνετε μια φορά σε αυτή τη δόση και τελειώσατε. Και το αντίγραφο που λέτε θα το παίρνετε 10 μέρες σε αυτή τη δόση και τελειώσατε. Τότε τι κατά αντίγραφο είναι. Τις ιδιαιτερότητες των βιολογικών προϊόντων και γι' αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω το ατύχημα του Λονδίνου του 2008, όπου ένα αντίσωμα για τις θυροειδίτιδες είχε περάσει όλες τις προκλινικές μελέτες, ζώα, κέρατα κτλ. Χωρίς κανένα πρόβλημα, και με το που το δώσαν πρώτη φορά σε υγιείς εθελοντές, και οι 8 είχαν πολυσυστηματική, πολυοργανική ανεπάρκεια. Κόντεψαν να πεθάνουν, μερικοί πεθάναν από αυτούς. Γιατί πουθενά για 8 ασθενείς, κανένα νοσοκομείο δεν έχει 8 άδεια κρεβάτια μονάδας να τους νοσηλεύσουν. Στις γενικές προτάσεις είναι ότι πρέπει η ιατρική εκπαίδευση και ενημέρωση να βασίζεται σε άλλες αξίες, δηλαδή πρέπει να μπείτε λίγο πιο πολύ στη φιλοσοφία της θεραπείας. Ο γιατρός δεν είναι για να κάνει διάγνωση, ξέρω εγώ, καρκίνο έχεις γεια. Πρέπει κάτι να κάνει να τον κάνουμε και καλά. Την επιδίωξη χρηματοδότησης της έρευνας με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, να μην στρέφονται χρήματα προς όπου να είναι για ανάπτυξη διαφόρων περίεργων κατασκευασμάτων. Ουσιαστική συμμετοχή όλων από τη βιομηχανία μέχρι και τους ασθενείς, ήδη αυτό υπάρχει στην δυσκολία αντίληψης του τελικού προϊόντος. Την κριτική ανάγνωση της βασικής γνώσης και της βιβλιογραφίας για να μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και την ανάπτυξη ειλικρινούς και σχέσεις και με τη βιομηχανία και με τους ασθενείς μας. Τελικά λοιπόν, όταν εμείς αποφασίζουμε να δώσουμε ένα φάρμακο, είναι το κόκκινο αυτοκίνητο με το αλογάκι ή το κόκκινο αυτοκίνητο με το αλογάκι. Μπορεί να μίλησαμε όλα τα προβλήματα που έχετε για τη συνταγογράφηση, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συνταγογράφηση. Βέβαια, έχουμε έτσι, τώρα πάντα συμβαίνει όλοι, όλοι θα θέλουν, ήταν τόσο θαυμάσια η παρουσίαση που σαν συντονιστής δεν μπορούσα να τον διακόψω.
Υποθέτω θα υπάρχουν, δεν τολμούσα. Αλλά ακριβώς. Είναι χρήσιμο. Θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, υποθέτω, θα ήταν καλό. Δημήτρη, είναι καλό γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία. Έτσι, και έχουμε ακριβώς. Ένα μεγάλο είναι πρόβλημα. Μας, όλους μας, εγώ το έχω βιώσει στο ιατρείο από τότε που άκουσα τον Δημήτρη και λέει: μην απελπίζεσαι με τους ασθενείς σου, γύρνα τους από τα generic στα πρωτότυπα, μήπως δεις διαφορά. Έχω παρατηρήσει σε προστατήτες που να έρχονται από πολλούς γιατρούς που έπαιρναν generic για πολλούς μήνες και βάζω ένα πρωτότυπο και φεύγει το μικρόβιο. Έχω παρατηρήσει όντως βελτίωση και άνθρωποι που ήταν να χειρουργηθούν με υπερτροφία προστάτη να μπορεί να βελτιώνεται και να αποφεύγουν που δεν θέλουν το χειρουργείο γινώντας το πρωτότυπο. Έχουμε αυτές τις διαφορές που μεγάλα κεφάλια. Και ο Κάπλαν και ο Μακβάρι είναι από τους πολύ επώνυμους. Ο Κάπλαν είναι η γυναίκα του Ρίψη Φάιζερ. Μεγάλοι ουρολόγοι, έτσι και ερευνητές. Ο Φάιζερ έχει και εργοστάσεις στην Ινδία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα ήθελα να σας πω κάτι σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ιδεολογικά, εγώ είμαι υπέρ των πρωτοτύπων, όπως φαντάζομαι όλοι. Το κόστος όμως πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε μας αφορά, είτε δεν μας αφορά άμεσα. Αυτό λοιπόν που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι μόνο ότι αναγκαστικά σε κάποια φάση θα γράψουμε αντίγραφα, γιατί θα μας έρθει και ο νόμος που θα μας το επιβάλλει, αλλά η επιλογή του αντίγραφου με τα καλύτερα κριτήρια. Αυτό που έλεγε στο τέλος, ότι πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί για το ποιος τελικά τα παράγει. Δηλαδή δεν είναι όλες οι βιομηχανίες generic ακριβώς ίδιες μεταξύ τους. Όλα είναι χειρότερα από τον πρωτότυπο. Αλλά από αυτά που είναι χειρότερα, ας είμαστε εκείνο που είναι 90% μέσα στον νόμο. Όχι εκείνο που είναι κάτω από 40%. Ναι, έχουμε περιθώριο να καταστατηγήσουμε τον χρόνο τελείως. Πώς θα πάμε? Γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρον. Παρακαλώ, ναι. Είναι πολλές ερωτήσεις. Θυμάμαι από την περσινή σας ομιλία ότι είχατε πει ότι τα γενώσιμα στην Ελλάδα είναι 80% ή 20% δηλαδή φθηνότερα. Ενώ θα έπρεπε να είναι στις όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι 80% φθηνότερα. Ναι. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχει αλλάξει κάτι ή το ίδιο ισχύει? Όχι. Υπάρχει και μάλιστα κάτι που ίσως δεν θυμάστε ή δεν το είπα. Μπορεί και εγώ να το ξέχασα, γιατί ξεχνάω. Όταν ένα αντίγραφο στην ελληνική αγορά φτάσει το 6% της αγοράς, το πρωτότυπο κατεβαίνει στην ίδια τιμή. Πρακτικά λοιπόν δεν έχουν διαφορές τιμή το πρωτότυπο με το γενώσιμο. Είναι ακριβώς ίδια τιμή. Είναι μύθος ότι τελικά είναι φθηνότερα. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τα γενώσιμα, ας πούμε, έχουν, μάλλον καλά γενώσιμα είναι αυτά τα οποία έχουν μέχρι 80% του πρωτοτύπου. Νόμιμα. Νόμιμα. Αυτό όμως εμείς πώς το ξέρουμε, πώς μπορούμε να το ξέρουμε, αφού κανένας δεν μας το δείχνει αυτό το νούμερο τελικά. Χορταρέας. Υπάρχει. Υπάρχει. Θα σας πω μία πάρα πολύ απλή στρατηγική. Ρωτήστε μία οποιοδήποτε γυναίκα. Αυτή που είναι μπροστά μας. Θα πήγαινες με κάποιον την ώρα που έβγαλε τα παπούτσια του, φορούσε άσπρες κάλτσες με τρύπα στο μεγάλο δάχτυλο? Δεν θα πήγαινε. Έχει αισθητική. Θα δείτε ότι έχουν άσχημα κουτάκια, βλακώδη ονόματα, ουφοκολύρ, κακογραμμένο εσπισί με μουτζούρες, λαδιές. Είναι σαν κάποιος ρυπαρός να το έβγαλε από την τσέπη που είχε βάλει και στραγάλια μαζί. Έχουμε κριτήρια. Δηλαδή είναι αρκετά ασφαλές, αν ξέρουμε ότι μια εταιρεία. Έστω από τις ελληνικές εταιρείες, ας πούμε έτσι, οι οποίες όμως έχουν πραγματική παραγωγή, κάνουν εξαγωγές στο εξωτερικό και ούτω καθεξής, είμαστε πιο ασφαλείς να εμπιστευτούμε αυτές τις εταιρείες? Οι εξαγωγές σε μένα δεν λένε πολλά πράγματα. Έχει σημασία η χώρα υποδοχής. Δηλαδή, ένας που κάνει εξαγωγές, η Ευρώπη δεν είναι νέος χώρος. Είναι άλλη χώρα η Αυστρία, άλλο η Λετωνία. Η Αυστρία, για παράδειγμα, έχει μια ιδιαίτερη νομοθεσία που θέλει και ανάλυση του τελικού προϊόντος, το απαιτεί. Αυτός που εξάγει στην Αυστρία, λοιπόν, προφανέστατα έχει καλύτερο φάρμακο από αυτόν που εξάγει στην Λετωνία. Τώρα δεν ξέρω ποιος εξάγει εδώ και εκεί, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θα ήθελα να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Το να ενισχυθεί μια ελληνική βιομηχανία που παράγει στην Ελλάδα έχει να κάνει και λίγο με το εθνικό κίνητρο, γιατί τα χρήματα μένουν εδώ. Αυτό όμως που τραγικό συμβαίνει είναι ότι το 90% των γενώσιμων δεν παράγονται στην Ελλάδα, εισάγονται από την Κίνα, την Ινδία και δεν μπορείτε πλέον να ξέρετε ποιος θα φέρει. Δηλαδή, εγώ που είμαι παραδοσιακή ελληνική βιομηχανία και είμαι, ξέρω εγώ, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανκουρελιακού, μπορεί να σας πουλάω αυτό το φάρμακο που όντως το φτιάχνουν σε εγκαταστάσεις μου και το δεύτερο φάρμακο που το φέρνω από τη Ρουμανία. Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Ας πούμε, επίσης δεν μπορείτε να ξέρετε το εξής. Υπήρχε εταιρεία η οποία σε κάποια φάση παρήγαγε, πώς το λέμε, μια ορμόνη. Και το δίναμε χαπάκια θεραπεία υποκατάστασης. Ξαφνικά αποσυντονίστηκαν. Εδώ όλοι οι ενδοκρινολόγοι πριν από 3-4 χρόνια τα είχαν παίξει. Μα δεν μου ρυθμίζεται, δεν μου ρυθμίζεται. Αυτό που είχαν αλλάξει στη βιομηχανία δεν ήταν
Μη λέτε ονόματα. Εγώ έχω άσυλο πανεπιστημιακό, εσείς όχι. Αυτό που είχε αλλάξει δεν ήταν η εισαγωγή του φαρμάκου, είχε αλλάξει η εισαγωγή της ουσίας. Ξαφνικά δεν τον πέραν από την Μπέρινγκερ, που ήταν βιολογικό προϊόν και έπρεπε να είναι με συγκεκριμένη διαδικασία παρασκευασμένο, εισήγετο από τη Ρουμανία, που δεν ξέρουμε ούτε πώς το παρήγαγαν, ούτε τι άλλες προσμίξεις είχε, ούτε τι σταθερότητα είχε κατά τη μεταφορά. Δηλαδή, ο ένας μπορεί να το παρήγαγε, Γερμανός ήταν, θα είχε, ξέρω, κάπως. Κάπως θα το παρήγαγε, ο άλλος στη Ρουμανία μπορεί να το φέρει σαν την Ταλίκα μαζί με χαλίκια, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή την ερώτηση, μήπως θα έπρεπε να, στα κουτιά που είναι γενώσιμα να γράφει ότι είναι γενώσιμο. Εγώ προσωπικά με φάρμακα που δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω αν αυτό που έχω είναι γενώσιμο ή όχι. Ανεξάρτητα είναι καλό ή κακό γενώσιμο. Να γράφεται γενώσιμο. Δεν υπάρχει νομοθεσία τέτοια. Πουθενά δεν γράφει. Δεν υπάρχει. Ούτε στο νομοθετικό σχέδιο. Όχι, όχι. Πουθενά, ναι. Το αφήνω στην εκπληκτική ευκαιρία και στην τιμή. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι είστε και στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΟΦ για τη λίστα, τι γίνεται με αυτό. Α, έχετε βγει. Και δεν ήταν του ΕΟΦ, ήταν του ΚΕΣΥ. Ναι, τι θα γίνει με την περίφημη αυτή η λίστα, ποια φάρμακα θα παραμείνουν, ποια τηρούν, ξέρετε κάτι να μας πείτε, γιατί υπάρχει μια αναταραχή. Χορταρέας. Παρακαλώ, ναι. Ναι, δύο ερωτήσεις θα ήθελα. Δεν ακούγεται. Η μία, ένα σχόλιο για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, για τα οποία, για μια διαπάθηση που δεν αναφέρεται στις ενδείξεις του φαρμάκου. Αν θέλετε παράδειγμα, δηλαδή, όπως... Off-label χρήση φαρμάκων. Ναι. Ναι, ναι. Είναι και... παράνομη και ποινική. Εάν πεθάνει ο άρρωστος ακόμα και από τροχαίο, μπορεί να πάτε φυλακή. Mm-hmm. Ας έχουν δράση γι' αυτό το... Δεν το ξέρετε ότι έχουν δράση. Είναι σε αυτή την κατηγορία που σας έδειξα με τη στατίνη. Που ναι, την, μειώνει όπως, την ναι. χοληστερίνη, αλλά δεν έχει ναι, αποτέλεσμα. Ναι. Όπως τα αντικαταθλιπτικά που τα δίνουμε για την πρόωρη εξπερμάτιση, για παράδειγμα. Τα αντικαταθλιπτικά για την πρόωρη εξπερμάτιση έχουν δράση γιατί έχουν μια περιφερική mm-hmm. δράση στο χολινεργικό σύστημα και πάει λέγοντας. Αλλά στην πράξη, τώρα για να μην λέμε και ανοησίες, mm-hmm. ακόμα και αν τριπλασιάζει το ένα δευτερόλεπτο, το κάνει τρία, τι κερδίζει ο άρρωστος. Δηλαδή, δείτε το λίγο λογικά. Έχετε δει άρρωστο που να εξπερματώνει στα 4 δεύτερα να πηδάει μισή ώρα. Αφού δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Δηλαδή, έχετε μια βελτίωση ενός αριθμητικού δείκτη. Τριπλασιάζει στατιστικά. Και. Ναι. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Μας τελειώνουμε είπατε πέρυσι, γιατί... και πέρσι για τα γενώσιμα. Τι ενέργειες έχετε. Εμείς δεν το γνωρίζαμε. Εσείς που τα ξέρετε. Τι ενέργειες έχετε κάνει για να αλλάξει η νομοθεσία. Να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Η νομοθεσία είναι παγκόσμια. Ο κ. Χατζηχρήστου πριν από μέρες μου ζήτησε ένα ανάλογο άρθρο, το οποίο. Τέλος πάντων, είχαμε τις εκλογές Βρετανικές. Τέλος πάντων, του το έστειλα. Δεν ξέρω, το έχετε χρησιμοποιήσει. Μπήκε μέσα στο στίκ του. Μπήκε μέσα στο στίκ σας. Λοιπόν, είναι ένα άρθρο του editor του New England Journal of Medicine του Woods, ο οποίος είχε γράψει ένα άρθρο το οποίο εγώ μέχρι που το έγραψα είναι του 2006. Όταν το είχα διαβάσει, ήταν ένα editorial, μου είχε συγκλονίσει. Γιατί ήταν πράγματα που ένιωθα, αλλά δεν ήξερα ότι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο. Όταν το έγραψε το New England Journal of Medicine, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα να αλλάξω νομοθεσία, όταν δεν μπορεί να την κάνει ο editor του New England Journal of Medicine. Υπάρχουν τόσα συμφέροντα που δεν μπορώ ούτε να τα αντιληφθώ, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ όταν μιλάω με άτομα των εταιριών και του έλεγα ρε παιδιά, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί δεν κάνουμε μια εκστρατεία για ενημέρωση στα γενώσιμα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έγινε αυτή η νομοθεσία. Δεν έχω ιδέα. Επομένως δεν μπορώ και να το αλλάξω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.